Τα τελευταία χρόνια η Εκκλησία μας έδειξε μια ζωντάνια. Αυτό δεν άρεσε πρωτίστως, δεν καλοάρεσε στον διάβολο. Αυτός πρώτος χολώθηκε. Ο πατέρας του ψεύδους και πάσης ραδιουργίας. Αυτός που βρίσκεται πίσω από κάθε διωγμό και πίσω από κάθε εκκλησιομάχο. Είτε το κατανοεί είτε όχι. Σου λέει ο διάβολος, γιατί να προβάλλετε η μόνη αληθινή ορθόδοξη εκκλησία, γιατί να μου χαλάει τα σχέδια, γιατί να τρέχει ο κόσμος στις λειτουργίες, γιατί οι νέοι να πλημμυρίζουν τους ναούς και να εμπιστεύονται τους ιερείς, γιατί οι δημοσκοπήσεις να δείχνουν στην κορυφή τους ρασοφόρους. Εγώ, λέγει ο διάβολος, πρέπει να αναγνωρίζομαι. Εγώ πρέπει να τιμώμαι. Εγώ είμαι ο κοσμοκράτορας. Οι άγγελοι μου και τα μαύρα παιδιά μου πρέπει να τιμώνται. Τα σκοτεινά πρόσωπα των ανθρώπων του υποκόσμου, του τεκτονισμού, των αιρέσεων, του αριστερισμού, των ακραίων απόψεων, των σιωνιστών, των πληρωμένων κονδυλοφόρων και απίστων δημοσιογράφων, αυτά πρέπει να έχουν το πάνω χέρι. Εγώ, λέγει ο διάβολος, τελικά.